Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μία συναυλία αύριο Παρασκευή 29 του μήνα στις 8.30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τοπικό παράρτημα Κρήτης. Την κυρία Μαρία Μαρή θα καλημερίσω, που είναι μέλος του τοπικού παραρτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Γουλιαράκη. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για το σκοπό αυτής της εκδήλωσης και για ένα νομοσχέδιο που θα φέρει τα πάνω κάτω, θα τολμούσα να πω, στην αρχαιολογική υπηρεσία. Μάλιστα. Αναφέρεστε συγκεκριμένα στην μετατροπή 5 μεγάλων κρατικών μουσείων, αν δεν κάνω λάθος, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ναι, ναι. Πρόκειται, δεν είναι απλά 5 κρατικά μουσεία, είναι τα 5 μεγαλύτερα και τα εμβληματικότερα μουσεία της χώρας. Mm-hmm. Που θα ήταν καλό να τα αναφέρουμε. Είναι το Εθνικό, ναι, Αρχαιολογικό Μουσείο, mm-hmm, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Χριστιανικό Μουσείο Βυζαντινό στην Αθήνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Τα εμβληματικότερα μουσεία, όπως σας είπα, μουσεία της χώρας. Και το κακό σε όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που για ακόμα μια φορά γίνεται γνωστό μέσα από διαρροές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι, αλλά την πρόλαβαν την κυβέρνηση τα γεγονότα με το Λιγνάδι, πάλι από διαρροές και χωρίς κανένα διάλογο, αυτό είναι το τρομερό, χωρίς κανένα διάλογο με τους καθήλυνα αρμόδιους ανθρώπους, τους αρχαιολόγους, όλο το προσωπικό των μουσείων της αρχαιολογικής υπηρεσίας εν γέννη, εν κρυπτό θα παρουσιαστεί στη Βουλή, όπως μαθαίνουμε, τον επόμενο μήνα. Λέτε από την αρχή ότι μιλάμε για ένα σχέδιο νόμου μέσα από διαρροές που μαθαίνουμε που θα φέρει τα πάνω κάτω. Για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοείται θα φέρει τα πάνω κάτω. Μετατρέπει στην ουσία τα κρατικά μουσεία σε κυβερνητικά υποχείρια με ένα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο, με γενικό διευθυντή που αυτοί θα επιλέγονται και θα διορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό. Δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Προστίθενται αδικαιολόγητα κόστη στον κρατικό προϋπολογισμό, με τελικό αποδέκτη βέβαια τον Έλληνα φορολογούμενο. Κανείς μπορεί να δει και άλλα αποτελέσματα, έτσι, που είναι εξίσου σημαντικά πέρα από αυτά, και μάλιστα όλα αυτά ανακοινώνονται σε μία περίοδο, σε μία εποχή πανδημίας, σε μία εποχή πολέμου, ακρίβειας, θα τολμήσω να πω και επιστημιστικής κρίσης, έτσι, που πολλά μουσεία του εξωτερικού διακινδυνεύουν, δεν έχει κανείς παρά να δει αυτές τις έρευνες, διακινδυνεύουν ακόμα την ύπαρξή τους, προχωρώντας σε αναστολή των δραστηριοτήτων τους, σε περικοπές του προσωπικού, κλείσιμο των παραρτημάτων τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Καταρχήν, μια τέτοια κυβερνητική επιλογή, πρώτον, υπονομεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Μέχρι τώρα, αυτά τα μουσεία που σας ανέφερα, δεν ανήκουν στις εφορίες αρχαιοτήτων. Είναι, που υπάρχουν και αυτές βέβαια, είναι κορμός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ανήκουν σε αυτή, αλλά λειτουργούν αυτόνομα. Ναι. Επίσης, ένας τέτοιος σχεδιασμός θα οδηγήσει στην διάλυση και στην αποδυνάμωση του επιστημονικού και παιδευτικού ρόλου των μουσείων. Κανείς γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί όλα αυτά εισπράττονται από το κοινό, από τους ανθρώπους, από τα παιδιά, από διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας, ότι γίνονται τρομερές δράσεις. Εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή οι σκοποί για τους οποίους περιγράφονται ότι θα γίνει αυτή η μετατροπή, όλες έχουν επιτευχθεί από αυτά τα 5 μεγάλα μουσεία. Έτσι, λοιπόν, που έχουν τη μορφή, επαναλαμβάνω, είναι ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΠΟΑ. Δεν αναδεικνύουν την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, δεν είναι εξωστρεφείς, δεν κάνουν περιοδικές εκθέσεις.
δεν βλέπουμε το πάντρεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, συγγνώμη, της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη τέχνη. Δεν γίνονται, επαναλαμβάνω, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Γιατί πολλά λοιπόν μουσεία, ακόμα και σήμερα έχουν αυξήσει σε περίοδο πανδημίας, έχουν αυξήσει και την επισκεψιμότητά τους. Έτσι. Είναι πρωτοπόρα αυτά τα μουσεία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κανείς αν δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Αν δείτε την υλοποίηση των μουσιολογικών και των μουσιογραφικών προγραμμάτων και το πόσο... και το πόσο προχωρούν την έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Είναι εμβληματικά τα μουσεία αυτά και επαναλαμβάνω, δεν έχει κανείς παρά να μπει στα site αυτών των μουσείων και όλα αυτά που σας λέω να τα δει. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Από τη στιγμή που λέτε ότι αυτά τα μουσεία επιτελούν το σκοπό τους στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στον εκπαιδευτικό τους ρόλο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, αλλά παράλληλα κάνετε τις αναφορές και λέτε ότι φέρνει τα πάνω κάτω αυτό το σχέδιο νόμου και ότι εδώ τα κρατικά μουσεία μετατρέπονται σε κυβερνητικά υποχείρια. Θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα τον καθένα από εμάς. Για ποιο λόγο, εφόσον επιτελούν το σκοπό τους, να θέλουν να βάλουν, ας το πω λαϊκά, τέτοιο χέρι, κυρία Μαρή? Εγώ θα σας το πω ομά. Γιατί θένε να τα σπρώξουν εντός εισαγωγικών και αυτά στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπαίνουν, φανταστείτε κυρία Δουλιεράκη, φανταστείτε, διαφήμιζαν δήθεν την αποδέσμευση των δημόσιων μουσείων από τον κρατικό εναγκαλισμό και ετοιμάζονται να δημιουργήσουν ένα σφιχτικό κυβερνητικό εναγκαλισμό με αυτά τα μεγάλα μουσεία. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ορίσουν κριτήρια για αυτούς που θα συμμετέχουν στα δουσού του μουσείου, ούτε προσόντα γενικού διευθυντή. Έτσι, διορίζουν απευθείας, χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες προβλέπονται και από τον νόμο 4622 του 19 που είχε ψηφίσει η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Λοιπόν, και τα κόστη για την... για το μισθό όλων αυτών των ανθρώπων που δεν θα πληρώνονται με αποζημιώσεις, θα καθορίζονται εκτός ενιαίων. Μα δεν έχουν εισπράττουν σήμερα από τα έσοδα μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ. Τεράστια τα έσοδα. Και τουλάχιστον για την Κρήτη, εγώ θα αναφερθώ μόνο στην Κρήτη, πραγματικά τα έσοδα αυτά είναι κάτι παραπάνω από τεράστια με την επισκεψιμότητα που υπάρχει. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτές οι δαπάνες που είπαμε προηγουμένως ότι θα καλύπτουν τις αποζημιώσεις σε αυτούς που θα μετέχουν στα δουσού, σε μια αιτιολογική έκθεση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν αποκρύπτει εντελώς και δεν αναφέρει για τις δαπάνες αυτές. Επίσης, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, των εργαζομένων στα μουσεία. Και δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι. Δεν ξεσηκώνονται μόνο οι αρχαιολόγοι για αυτό το νομοσχέδιο. Πρόσφατα είχαμε και κινητοποίηση και από το φυλακτικό προσωπικό. Γιατί, προσέξτε, μέχρι τώρα τα μουσεία, ως κρατικά που είναι, επιτελούν ένα τεράστιο ρόλο ως προς τι. Πολλά προγράμματα από αυτά, όλα τα περισσότερα, είναι δωρεάν για τον πολίτη. Δηλαδή, πέρα ότι αποδυναμώνεται, σας το είπα και προηγουμένως, αποδυναμώνεται το επιστημονικό και ο επιστημονικός και ο παιδευτικός ρόλος των μουσείων. Δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την επαρκή χρηματοδότηση και τη στελέχωσή τους. Είναι στην ουσία σαν να λέμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας στα κρατικά μουσεία. Καταρχήν, θα αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων. Έτσι. Θα καταργηθούν προφανώς μια σειρά δωρεάν παροχών προς τους πολίτες. Ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν ημέρες, εκδηλώσεις διάφορες. Και επίσης ανοίγει ο δρόμος για την ανάθεση κρίσιμων τομέας λειτουργίας, όπως είναι οι εταιρείες φύλαξης που θα μπουν μέσα, καθαριότητας, γιατί σας είπα ότι επικοινωνίας και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Όλα αυτά τα έσοδα που προηγουμένως πολύ σωστά είπατε και εσείς είναι τεράστια. Λοιπόν, στηρίζουν και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, τους μικρότερους και τα άλλα μουσεία της χώρας.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι απειλούνται με οριστικό λουκέτο μικρότερα μουσεία. Είπανε και αυτά στον ιδιωτικό τομέα βάσει αυτού που είπατε πριν από λίγο και με βάση πάτε την κοινή λογική, τίποτα περισσότερο. Ναι. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν, να ιδρυθούν παραρτήματα στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, ότι ψηφίστηκε πέρυσι το νομοσχέδιο για το μακροχρόνιο δανεισμό, 25 συν 25 χρόνια. Θα υπάρχουν ευρήματα, πρωτοκλασάτα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ευρήματα, τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν σε παραρτήματα στο εξωτερικό, τα οποία όμως θα διέπονται υπό το καθεστώς των κρατών που θα ιδρύονται. Θα υπάρχουν ευρήματα τα οποία δεν θα τα βλέπουν γενιές Ελλήνων. Καταλαβαίνετε πόσο και με τα έσοδα, και με τα έσοδα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται από τις χώρες όπου θα βρίσκεται το κάθε παράρτημα. Εκεί το πάτε. Δεν το πάω μόνο εκεί. Δεν το ναι, η κοινή λογική και όλα τα υπόλοιπα. Τα έσοδα θα γυρίζουν πίσω στο ελληνικό κράτος ή θα πηγαίνουν στη χώρα. Ναι, αυτό δεν ξέρω να σας το πω, ομολογώ. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και νομίζω άκρως κατατοπιστικά για να καταλάβουμε γιατί οι δικές σας οι αντιδράσεις και γιατί αυτή η συναυλία 8:30 στην Πλατεία Ελευθερίας αύριο Παρασκευή 29 το μήνα με τη συμμετοχή σημαντικών Κρητών καλλιτεχνών, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, όλου του κόσμου, και των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτήν που από την πρώτη στιγμή αφιλοκερδώς έτρεξαν να μας βοηθήσουν. Ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, είχε ξεκινήσει από το 2019 μια σειρά δράσεων και πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων και κινήσεων ενημέρωσης του κοινού. Και μέσα στα πλαίσια αυτά λοιπόν και εμείς είχαμε αυτή την ιδέα να διοργανώσουμε αυτή τη συναυλία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Σταυρακάκη, τον Ψαρογιώργη, τον Ξυλούρη τον Γιώργη, τον Στέλιο τον Πετράκη, τον Αντώνη τον Σταυρακάκη, τον Μάνο τον Παπαδάκη και τον Γιάννη τον Κασοτάκη. Αλλά οφείλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια Κρήτης που θα μας καλύψει το κόστος των ηχητικών και το Δήμο Ηρακλείου που την Πλατεία Ελευθερίας. Με πάτε σε εκείνη την περίοδο που ήμασταν ακόμα μαθητές του γυμνασίου και μια ανάλογη κινητοποίηση με καθιστικές διαμαρτυρίες βρισκόντων σε εξέλιξη έξω από το Μουσείο Ηρακλείου. Εσείς στην ιστορία του θα τα θυμάστε όλα αυτά, θα τα έχετε ακούσει όλα αυτά, κυρία Μαρή, πώς έτρεχαν στο παρελθόν. Εμείς οι μεγαλύτεροι το θυμόμαστε διαφορετικά. Ήμουν παιδί και θυμάμαι να είμαι εκεί με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Εκεί ήμασταν όλοι. Εκεί με πάτε, έτσι, σε αυτού του είδους τις μνήμες με μεταφέρετε. Κυρία Μαρή, θα είμαστε σε επικοινωνία και νομίζω ότι όλα αυτά θα τα ξαναπούμε και θα δούμε, εφόσον λέτε ότι η συζήτηση, η κατάθεση, η έναρξη της συζήτησης αυτού του σχεδίου νόμου ότι έρχεται μέσα στον επόμενο μήνα, το Μάιο. Δεν έχει κατατεθεί, σας είπα, όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές. Ναι, οπότε γνωρίζουμε πάνω κάτω γιατί γίνεται αυτή η διαμαρτυρία, αν μη τι άλλο, γιατί θα γίνει αυτή η εκδήλωση, για ποιο λόγο εσείς από τη δική σας την πλευρά διαμαρτύρεστε με αυτόν τον τρόπο και έτσι όντως διαβασμένοι και υποψιασμένοι μπορούμε να πάμε και στην επόμενη ημέρα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κυρία Μαρή, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Και να είσαστε περιμένουμε καλά. Αύριο εκεί. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.